Κύριε Υπουργέ, καταρχάς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε έτσι λίγο χρόνο από τον πολύτιμο σας χρόνο για να ασχοληθούμε με έναν τόσο ελαφρύ θέμα όπως είναι η Eurovision. Μάλιστα. Όλος ο λαός, επειδή είμαστε επικίνδυνα νικητές τώρα που μιλάμε, διερωτάται εάν μπορούμε να διοργανώσουμε έναν τόσο μεγάλο διαγωνισμό μουσικής όπως είναι η Eurovision. Λοιπόν, θα είμαι ειλικρινής. Δέχθηκα έντονες παρενέσεις από την κόρη μου, η οποία είναι 10 χρονών και είναι φαν του κυπριακού τραγουδιού και της Φουρέιρα. Και μετά από σοβαρό προβληματισμό έχω λάβει την απόφαση και αναλαμβάνω την δέσμευση πως αν κερδίσουμε θα ανοίξουμε τα ταμεία. Συνεπώς, εύχομαι να τα καταφέρουμε. Πολλές φορές και τότε στο παρελθόν που ήμουνα και εγώ πιο έντονα φαν του θεσμού της Eurovision, θυμάμαι ότι πολλές φορές είχαμε δημιουργήσει προσδοκίες ψηλές που είχαν διαψευστεί. Ελπίζω και εύχομαι αυτή τη φορά να τα καταφέρουμε. Και αφού με ρωτάτε, και αφού το συζήτησα και με την κόρη μου, σας το λέω ξανά, θα ανοίξουμε τα ταμεία. Άρα ευχόμαστε τότε τα καλύτερα στην Ελένη Φουρέιρα. Χωρίς και αμφιβολία. Και να φέρει την νίκη και εμείς να τα καταφέρουμε. Θα βρούμε τον τρόπο. Μπράβο. Μακάρι να κερδίσουμε το διαγωνισμό. Ένας διαγωνισμός ο οποίος έχει πάει σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τον έχουν κερδίσει πλήστα κράτη που συμμετέχουν στον θεσμό. Η Κύπρος δεν κέρδισε τον διαγωνισμό. Όπως τα κατάφεραν άλλα κράτη, θα τα καταφέρουμε και εμείς και θα προβάλλουμε και τη χώρα μας και θα βγούμε και κερδισμένοι, λαμβάνοντας υπόψη και τα ευρύτερα ωφέλη που θα προκύψουν. Συνεπώς, για να μην υπάρχει ανησυχία, είτε στα social media, και ξέρω ότι κάποιοι το διασκεδάζουν για την δυνητική στάση και την έγκαιρη που μπορεί να έχω ως Υπουργός Οικονομικών, γι' αυτό καθαρή η θέση μέσω της εκπομπής σας ότι δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, θα ανοίξουν τα ταμεία και δεν είναι κάτι το οποίο λέω συχνά. Μάλιστα. Αυτή τη φορά το λέω. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση, κύριε Υπουργή, γιατί ξέρω ότι δεν το λέτε πολύ συχνά. Θα κάνει λίγο πιο ανάλαφρη και τη συνείδηση της κυρίας Φουρέιρα. Μάλιστα, εύχομαι. Καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.